Μας βάλουν εισιτήριο, όπως γράφτηκε, θα ιδιωτικοποιηθεί ο λόφος Φιλοπάπου. Κοιτάξτε, σας πάω σε αυτό που... πρώτα για να σας πάω στο δύσκολο λίγο πιο μετά που θα έχουμε και τον επόμενο καλεσμένο. Λοιπόν, κοιτάξτε, συμβαίνει αυτό που είπατε, δηλαδή πέρασε με νόμο η ίδρυση ενός φορέα διαχείρισης των δύο μεγάλων αυτών χώρων, ο οποίος φορέας είναι ιδιωτικός και είναι εταιρεία του Δήμου Αθηναίων. Μάλιστα, ΑΕ δηλαδή. Ναι, ναι. Τώρα αυτό... Είναι μια εξέλιξη αυτή. Κοιτάξτε, να αλλά πούμε τώρα του στραβού το δίκαιο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, οι υπηρεσίες πρασίνου, αν σε αυτές αναφερόμαστε, του Δήμου Αθηναίων, ήταν τρισάθλιες. Mm-hmm. Ο τρόπος με τον, όσον αφορά τουλάχιστον τον λόφο Φιλοπάπου, ο τρόπος με τον οποίο τον διαχειρίζονται μέχρι στιγμής είναι τρισάθλιος. Οπότε πραγματικά κάτι έπρεπε να γίνει. Εκείνο που θα θέλαμε να γίνει θα ήταν η αναβάθμιση των υπηρεσιών του πρασίνου του Δήμου. Του ίδιου του Δήμου, ναι. Ναι, και όχι το να γίνει μια ανώνυμη εταιρεία. Και ο λόγος δεν είναι ότι έχουμε κάποια αλλεργία στις ανώνυμες εταιρείες, όπως θα σπεύσουν πολλοί να πούν. Ο λόγος είναι ότι μια ανώνυμη εταιρεία πλέον δεν είναι ελέγξιμη. Mm-hmm. Δηλαδή ο πολίτης δεν μπορεί να πάει να ζητήσει χαρτιά και να πληροφορηθεί για τις κινήσεις εταιρείας. Yeah. Ενώ από το Δήμο το ζητάει άνετα, έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ελέγχει κτλ. Κτλ. Είναι λοιπόν μια κίνηση η οποία οδηγεί σε έναν αδιαφανή φορέα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μη τι άλλο, αυτό οπωσδήποτε. Διαφανεί και η δυσκολία της προσέγγισης, αυτό που λέγατε. Δηλαδή, ξαφνικά δεν το νιώθει δικό του ο πολίτης. Ναι. Ξαφνικά παρεμβάλλεται κάποιος που είναι ένας τρίτος, τέλος πάντων. Δεν μπορείς να τον ελέγξεις. Χρειάζεσαι εισαγγελική παραγγελία για κάθε ένα χαρτάκι το οποίο θέλεις. Και αν θέλει εισαγγελία, στη δίνει. Αν δεν θέλει, δεν στη δίνει. Πάντως τουλάχιστον δεν είμαστε στην περίπτωση του να κινδυνεύει ο λόφος να μπει εισιτήριο, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ο αρχαιολογικός νόμος δεν το επιτρέπει αυτό, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Mm-hmm. Αυτός που δεν επιτρέπει το εισιτήριο είναι η απόφαση του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Επικρατείας του 2015. Ναι. Σωστό. Αυτό είναι το οποίο μας προφυλάσσει το λόφο. Βεβαίως η αρχαιολογία, όπως ξέρετε, κόπτεται και προσπάθησε να κλείσει την Πνίκα το 2018. Και βέβαια, επειδή υπήρξαν κάτοικοι οι οποίοι έφεραν αντίσταση, αυτή τη στιγμή περιμένουν τη δίκη τους. Έτσι. Ωραία. Είναι 4 κάτοικοι. Άρα είμαστε στην περίπτωση που... περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό και το παρακολουθούμε. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι, παρακολουθούμε. Ακόμα δεν έχει ιδρυθεί η εταιρεία. Mm-hmm. Έτσι, το ότι ψηφίστηκε ο νόμος δεν σημαίνει ότι ιδρύθηκε η εταιρεία. Σωστά. Περιμένουμε λοιπόν την εφαρμογή του νόμου και την παρακολουθούμε κατά πόδας για να δούμε... Όπως αν κάνετε και τόσα χρόνια. Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Και πάντα στο... στο αίτημα ή τέλος πάντων στο αφήγημα ότι ο λόφος είναι δημόσιο αγαθό. Είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να στρέφεται προς τον πολίτη. Αυτό. Και να του εξασφαλίζει την ασφαλή πρόσβαση, την καλή κατάσταση του λόφου κτλ. Όλα αυτά. Τώρα, είχατε στην περιοχή και μία νίκη, άλλη μία μικρή νίκη. Ναι, είχαμε μία νίκη. Για το παρκάκι της Οδού Μουσών, για πείτε μας λίγο γι' αυτό και θα φτάσουμε λοιπόν, στα δύσκολα. Υπάρχει ένα μικρό παρκάκι, μισό στρέμα, στην Οδό Μουσών, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Φιλοπάπου, από την Ορλόφ που λέμε, είναι Μουσών 31 νομίζω, mm-hmm. δεν είμαι σίγουρη τώρα για το νούμερο. Αυτό το παρκάκι το είχε διαμορφώσει, τέλος πάντων έφτασε, είναι αποτέλεσμα απαλωτριώσεων που έκανε το ελληνικό δημόσιο τον προηγούμενο, το 19ο και στις αρχές του 20ου αιώνα. Και τέλος πάντων από αυτές τις απαλωτριώσεις έμεινε αυτό το κομματάκι, mm-hmm. Το οποίο γύρω στο 1980 και νωρίτερα ο Δήμος άρχισε να το καθαρίζει, το 1960 κτλ. Και το 1980 άρχισε, το διαμόρφωσε κιόλας. Τη δεκαετία του 80 το διαμόρφωσε κιόλας. Αυτό λοιπόν το παρκάκι ήθελε να το υπεξαιρέσει, να το καταχραστεί και να το κτίσει μια εταιρεία όπλων.
Πώς τα λέτε έτσι, εταιρεία όπλων ξαφνικά. Ναι, δεν κάνω πλάκα. Το ακούμε έτσι ξαφνικά μια εταιρεία, περιμένουμε μια εταιρεία τεχνική, δεν ξέρω κάτι, όπλων. Ναι, όχι, ήταν η τελευταία της ενασχόληση. Η ίδια εταιρεία είχε εμφανιστεί και στο παρελθόν. Και η ιστορία πραγματικά του πώς κερδίθηκε αυτό το παρκάκι είναι ένα λαμπρό παράδειγμα του πώς μπορεί να λειτουργήσει μια γειτονιά. Mm. Γιατί το ξεκίνησαν αυτό πριν 20 χρόνια ή κάτι τέτοιο. Και κάποιοι κάτοικοι εκεί της περιοχής που δεν τους έχουμε γνωρίσει, πιθανόν να μην ζουν πια κιόλας, το κάλυψαν νομικά. Και μάλιστα, πέρασε ο πρώτος κύκλος και ήρθε δεύτερος κύκλος και κάποιοι από αυτούς ζήτησαν βοήθεια από τους κατοίκους του κινήματος Φιλοπάπου. Εκεί μπήκαμε εμείς πριν 10 χρόνια. Ναι. Κερδίσαμε από τη δουλειά που βρήκαμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι πάει το σκυτάλι. Είναι θέμα σκυτάλης. Οπότε εάν δεν βρίσκαμε έτοιμη εκείνη τη νομική δουλειά, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Μα έτσι κι αλλιώς, και ξέρω ότι για το λόφο έχει κοστίσει και αρκετά χρήματα και πολλά χρόνια και πολλή δουλειά. Και η προσωπική μας δουλειά. Ναι, η και το θέμα του Διονύσου, τα 13 στρέμματα κλπ. Ναι, αυτό είναι η προσωπική μας δουλειά. Εντελώς όμως. Αυτό εδώ πατήσαμε σε δουλειά παλαιότερων κατοίκων. Ωραία είναι αυτά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τελικά, να μην σας τα πολυλογώ, έγιναν οι σχετικές παραστάσεις και τα λοιπά. Εμείς απλά ελπίζαμε, έγιναν πάρα πολλά ανέκδοτα, αλλά τέλος πάντων τώρα θα παρακάμψουμε αυτά τα ανέκδοτα. Ναι, γιατί τα έχουμε μπροστά μας με άλλο θέμα, γι' αυτό κυρία Μαρκαντονάτου. Ναι, εκείνο που θέλω να πω είναι το παρκάκι κερδίθηκε τελείως. Δεν πήγε απλά μόνο, είναι μόνο ότι γλίτωσε από τον ιδιώτη, αλλά πέρασε στο Δήμο. Αυτό που είναι το Δήμο. Είναι πάντα έτοιμα. Να περάσουν οι χώροι στην τοπική αυτοδιοίκηση είναι πάντα το αίτημα. Ναι, απλά ελπίζουμε ότι ο Δήμος δεν θα το διαχειριστεί όπως φαίνεται ότι πάει να διαχειριστεί το λόφο Φιλοπάπου και το. Όπως φοβόμαστε έτσι, ότι θα κάνει στο λόφο Φιλοπάπου και στον εθνικό κήπο. Το παρακολουθούμε και αυτό. Και αυτό το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Και εσείς ακόμη περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση τώρα. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια, γιατί θα συνδεθούμε και με τον κύριο Βεναρδάκη, τον βουλευτή της Αθήνας, για την υπόθεση του πολυόρθου ξενοδοχείου που ήθελαν να χτίσουν στο Κουκάκι, το οποίο θα έκρυβε την Ακρόπολη. Έχουν γραφτεί πολλά. Την οικοδομική άδεια του οποίου ακύρωσε τελικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι. Τώρα, ήρθε στα χέρια η απόφαση. Ναι. Πάνε με τον αναπτυξιακό νόμο και όχι πια με την νομική οδό όπως ήταν το πριν, να γίνει το ξενοδοχείο και να γίνει η επένδυση όπως τη λένε της εταιρείας Βασάκο ΑΕΚΕ. Η οικοδομική άδεια αυτή, μάλλον η ακύρωση από το ΣΤΕ, δηλαδή η απόφαση της ακύρωσης οικοδομικής άδειας του κτηρίου, ήρθε χθες στα χέρια σας, στα χέρια μου και... Ναι. Βλέπουμε είδαμε κάτι ωραίο εκεί. Για πείτε μου λιγάκι, έτσι να τα ακούσουμε τώρα από εσάς. Να μην τα λέω εγώ. Κοιτάξτε, είδαμε ότι στη σελίδα 3 τέλος πάντων της απόφασης αυτής, ένας από τους συνηγόρους της εταιρείας στη δίκη, νομικού συμβούλου της εταιρείας στη δίκη στην οποία έχασε η εταιρεία, έτσι, ήταν ο κυρίος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας της τωρινής κυβέρνησης. Ναι, αυτό βέβαια εντάξει είναι το 2019 η απόφαση. Ναι. Την έχω εδώ τώρα για να βρω ακριβή ημερομηνία. Θα τη βρω μάλλον στο τέλος. 21 Τρίτου 19 αυτό είναι. Ναι. Ωραία. Αλλά ναι, που σημαίνει ότι ο σημερινός Υπουργός Επικρατείας είναι ο συνήγορος, πληρώθηκε δηλαδή από αυτήν την υπόθεση και αυτή την υπόθεση την ξαναφέρνει μέσα με... Τι είναι, με νόμο κυβερνητικό... Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς ρόλο έχει παίξει ο κύριος Γεραπετρίτης στον αναπτυξιακό. Όχι, αλλά ανήκει σε αυτή την κυβέρνηση. Ανήκει στην κυβέρνηση που φέρνει αυτό το νόμο και ξαναφέρνει από μια άλλη οδό το ίδιο κτίριο, το ίδιο ξενοδοχειακό κτίριο. Το φέρνει από μια άλλη οδό. Όχι απλά το φέρνει, το χρηματοδοτεί. Το χρηματοδοτεί. Λοιπόν, εδώ λίγο. Κάθεσαι στο Στέλλα στο τηλέφωνο, μένει στο τηλέφωνο. Θέλω εδώ τώρα το πολιτικό σχόλιο του κυρίου Χριστόφορου Βερναρδάκη, που νομίζω ότι μας ακούει αυτή την ώρα, όλη αυτή την ώρα. Καλή σας μέρα, κύριε Βερναρδάκη. Καλησπέρα. Όπα,
Οπα. Τι έχουμε. Ένα λεπτό, δεν σας ακούμε καλά. Όχι. Θα το ξαναπάρουμε το τηλέφωνο. Ή θα κλείσω τη Στέλλα και θα το πάρουμε. Ωραία. Στέλλα μου, πες μου εσύ ωραία. Την τελευταία σου κουβέντα. Θα σε κλείσουμε. Θα μας ακούς από το ραδιόφωνο για να τον ξαναπάρουμε τον κύριο Βεναρδάκη. Γιατί εντάξει, στη δεύτερη γραμμή μας δεν μας βγαίνει καλά. Εντάξει, έγινε. Θέλω να μου πεις όχι, να το κλείσει αυτό. Ναι, ότι τι κάνουμε και με το κτίριο και τι κάνει το κίνημα και με το συγκεκριμένο κτίριο. Τώρα πια αυτό το οποίο μπορεί να γίνει είναι η πολιτική έκθεση, φαντάζομαι. Ότι πρέπει να γίνει πολύ γνωστό ότι η κυβέρνηση πηγαίνει να χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο έχει πέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ότι υπάρχει μέλος της κυβέρνησης το οποίο μπορεί και να έχει και ευθύνη διότι ο Υπουργός Επικρατείας τα βλέπει όλα και το οποίο μέλος αυτό έχει πληρωθεί και έχει χάσει δίκη. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό όπως ακριβώς το βάζεις, αν δεν το έχει ακούσει ο κ. Βεναρδάκη, το βάλω εγώ το ζήτημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλλα Μαρκαντονάτου. Καλή δύναμη και εγώ. Για τους επόμενους αγώνες. Να είμαστε καλά.